Καλησπέρα Γιώργο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Γιώργο, σε λίγη ώρα βγαίνεις στην πίστα. Το κατάσταση μπρόβαζα πέρα. Καθίστε. Να είσαι καλά. Το μαγαζί είναι ήδη γεμάτο, Γιώργο, έξω. Αυτό πώς σε γεμίζει άγχος? Άγχος όχι. Άγχος έχω να το γεμίσει. Οπότε καλά πάμε. Δώσ' το Θεό. Έχεις κάνει αρκετές εμφανίσεις τόσο στην Ελλάδα, σε πόλεις της Ελλάδας, όσο και στο εξωτερικό έχεις κάνει εμφανίσεις. Μια έτσι εμφάνιση που θυμάσαι ιδιαίτερα, μια ζωντανή εμφάνιση που θυμάσαι έτσι ιδιαίτερα. Στο εξωτερικό ή γενικώς? Γενικότερα, μια από πολλές περιπτώσεις. Στο εξωτερικό ή ευτυχώς ή δυστυχώς έχω έρθει, ανέβει μια φορά με τον Γιώργο στο Καναδά, στο Μόντρεαλ. Είχαμε περάσει πάρα πολύ καλά. Τώρα οι εμφανίσεις εδώ στην Ελλάδα γενικώς από βράδυ σε βράδυ ποικίλουν, έχουν πολλά κοινά αλλά και πολλές διαφορές καμιά φορά. Γενικώς εδώ στο Ηράκλειο, στις αναδρομές, περνάμε πάντα πολύ καλά. Μια συγκεκριμένη που θυμάσαι, μια ζωντανή εμφάνιση που θυμάσαι ιδιαίτερα? Δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποια συγκεκριμένη. Σου είπα, όλες έχουν. Ήταν ωραία, στη Ρόδο. Ναι, αν θυμάται καλά. Εμένα ιδιαίτερα μου άρεσαν. Τώρα ο Γιώργος δεν ξέρω. Εμένα μου άρεσε στη Ξάνθη πάρα πολύ ωραία. Μια βραδιά και στη Ρόδο η δεύτερη φορά. Ήταν πάρα πολύ. Αυτές. Εδώ πέρα στο Ηράκλειο, εδώ οι αναδρομές είναι το καλύτερο από ότι. Δεν ξέρω, ο Γιώργος δεν έχει αλλιώς. Συμφωνώ. Ο κόσμος και στα άλλα μέρη της Ελλάδας ανταποκρίνεται το ίδιο, δηλαδή, όπως και στην Κρήτη. Μπορώ να πω πολύ, πολύ καλύτερα, πολύ πιο ζεστά, γιατί τους λείπει η Κρήτη. Και όταν βλέπουν οποιοδήποτε καλλιτέχνη κριτικό, κάπου ξεσπάνε σε χορό, όρεξη, παλαμάκια και αυτά. Στην Αθήνα το κοινό δεν είναι μόνο κριτική όμως, από ό,τι ξέρω, είναι και από άλλες πόλεις της Ελλάδας. Είναι όλα μειονότητες. Ξέρω πολύ καλά πως και η Κρήτη και η Αθήνα είναι μειονότητες από όλη την Ελλάδα. Αυτό που παρατήρησα ειδικά φέτος στην Αθήνα ήταν ότι είχαμε πολύ κόσμο από νησιά. Γι' αυτό μας θυμάει ιδιαίτερος, διότι και εμείς μία μεγαλόνισσος είμαστε. Αλλά και όχι μόνο, είχαμε και από Θεσσαλονίκη, και από Βόρεια Ελλάδα, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο και ντόπιοι Αθηναίοι ακόμα ακούνε τα κριτικά. Δηλαδή την πενταετία αυτή για μένα τα κριτικά έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ και πιστεύω ότι αν βοηθούσαν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης θα είχαν φτάσει ακόμα πάρα πολύ ψηλά. Το πρόγραμμα πώς θα το αρχίσει σήμερα? Ποτέ δεν σχεδιάζουμε τι θα παίξουμε πρώτο. Ό,τι μας έρθει εκείνη την ώρα είναι λόγος βλέποντας τον κόσμο. Πες μου μια μαντινάδα τώρα στους τηλεθεατές που θα μας δουν αύριο. Έστω από την τηλεόραση να ακούσω τη φωνή σου. Κλείνω τα μάτια και θεωρώ πως βρίσκομαι μαζί σου. Να πω τα χρόνια πολλά για το Πάσχα. Να ευχαριστούμε ιδιαίτερως τον Γκρέτα Τσάμερ που ήρθε. Μας στήθησε εδώ. Την Αστασία μας. Την παρέα της. Αλλά όχι σήμερα μας όλους. Αχ, πως με καταδυσές που έχουνε κυκλοφονεί και όλες με έχουνε στα στράτα μόνο μόνο μου. Που δεν το μάθουνε στα στράτα μόνο μόνο μου που δεν το μάθουνε. Είδα ένα αστέρι γέμεσαι, είδα ένα αστέρι γέμεσαι, είδα ένα αστέρι γέμεσαι και έκανα την ευχή μου. Είμαι πεθάνει ο Θεός, είμαι πεθάνει ο Θεός, δε μου μεγάλο δύναμε. Πεθάνει ο Θεός, αν δεν γεννείς δική μου. Είδα ένα αστέρι και έπεσε και έκανα την ευχή μου. Εγώ κυρά μου υποχωρώ και στο Θεό σα πίνω. Είδα στη στράτα τον Θεό και έκουπα για σου ξένε και μου παιδό είναι το κύρι σου γέ μου δυστυχισμένε. Εγώ είμαι αλλού κι εσείς αλλού. Αμέ! Εγώ είμαι αλλού κι εσείς αλλού. Μαγεία να βρεθούμε. Τα πλοία πάνε και έρχονται. Λυσάσι να τη δούμε. Thank you.
Δεν μου θέτει να χορμίγια δε, και δεν καταλαβαίνω. Αφού αισθάνομαι νεκρός, για να μην υποφέρω. Τον Άγιο Γιώργη βοηθώ, έχω, έχω στο χείμα δυο μου. Γιατί είναι και θαυματουργός και συνονόματός σου.